Μπουντάλια 2023, σε ένα καινούριο χώρο, με πάρα πολύ κόπο φτιάξαμε ένα θέατρο και σε αυτό το γήπεδο. Για κρεβάτι, πρόγαμο, γάμο, next day φωτογράφηση στους χώρους του μουσείου, πιέστε ένα. Για χρήσωμα, κουτσονίχισμα, βάφτιση, λύσιμο κόμπου, πιέστε δύο. Πάμε να δώσουμε όλη μας τη δύναμη για να παρακολουθήσει ο κόσμος την καλύτερη παράσταση των Μπουνταλίων που έγινε ποτέ. Αγαπητοί μου φίλοι, ανθρώποι του γράμματος και της τέχνης, σας εκαλωσορίζω στο μουσείο μου, στο κατάδικό μου, ιδιωτικό μου, ιδιόκτητο μουσείο μου. Η ανακάλυψη του Μαζίκ Μαριολίκ, ενός σπηλινού αγγείου τεράστιας αρχαιολογικής αξίας, φέρνει τα πάνω κάτω στην τοπική κοινωνία και κάνει το Κορλεόνιο Αρχαιολογικό Μουσείο περήφανο που το εντάσσει στη μόνιμη συλλογή του. Απόψε το μουσείο μου έχει χαρά μεγάλη, γιατί ήρθε το Μαριολίκ στην αδική μου αγκάλι. Συνήθεια το πατέρ μου. Αλλά τι είναι τελικά αυτό το Μαζίκ Μαριολίκ? Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε η είδηση ότι σκάβοντας εδώ σε αυτό το χώρο βρέθηκε τυχαία ένα αρχαιολογικό έβριμα, το Μαζίκ Μαριολίκ, το οποίο ήταν όνειρο των αρχαιολόγων Ανατινεφίλου για πάρα πολλούς αιώνες, η ανέβρεσή του. Βρέθηκε τυχαία εδώ και είμαστε τώρα σε αυτή τη συνθήκη και σε αυτή τη συνέπεια να προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε και να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Να δούμε τι θα κάνουμε με τους Καταριανούς. Γιατί? Τι πρόβλημα υπάρχει? Μας κάνουν νερά. Δεν τους φτάνουν οι δύο κούροι και οι δύο κόρες που τους δώσαμε. Κοίτα! Ένα και τα χυπεδέρια. Όχι! Θέλουν τον Ερμή του Πραξιτέλους και μια καριάτιδα. Δώσει να πάει στο καλό, μα έτσι κι αλλιώς χαλασμένη είναι η Ελλάδα. Τα μέλη της δημιουργικής ομάδας Μαργαριτών για άλλη μια χρονιά δημιουργούν μια υπέροχη παράσταση με πρωτότυπο κείμενο που σχολιάζει την επικαιρότητα και προκαλεί αβίαστα το γέλιο στους θεατές. Τα Μπουντάλια, για όσους δεν τα γνωρίζουν ακόμα, είναι μια τοπική επιθεώρηση η οποία φτιάχνεται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα τρίμηνο-τετράμηνο από ερασιτέχνες ανθρώπους αλλά με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από τα σκηνικά μας μέχρι τα βίντεο που υπάρχουν και από τα παιδιά που παίζουν. Ερασιτέχνες, ηθοποιοί όλων των ηλικιών, άνθρωποι γεμάτοι αγάπη και πάθος και αστήρευτο χιούμορ. Αυτοί είναι οι συντελεστές της δημιουργικής ομάδας Μαργαριτών, Μπουντάλια. Βρίσκομαι στα Μπουντάλια από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Τα αγαπώ τα Μπουντάλια, είναι μια οικογένεια πλέον. Το σημείο αναφοράς των Μαργαριτών κάθε Αύγουστο. Πλέον για εμένα κάθε Αύγουστος είναι Μπουντάλια μόνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι μια καταπληκτική θεατρική ομάδα. Περνάμε καταπληκτικά, σίγουρα υπάρχουν και λύπες και δυσκολίες, αλλά τα περνάμε όλα σαν μια οικογένεια. Αξίζει κάποιος να έρθει να μας δει και να παίξει κιόλας. Η διαφορετικότητά της είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία όχι απλά έχει ανοιχτές αγκάλες για όλους, έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνία. Οι συμμετέχοντες στην παράσταση υπόσχονται να σας κάνουν να γελάσετε με την ψυχή σας και να ζήσετε τη μαγεία που έτσι κι αλλιώς περιβάλλει τις Μαργαρίτες. Έχουμε καταθέσει την ψυχή μας, όλη μας την αγάπη, όλη τη θετική μας ενέργεια και έχουμε βγάλει ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Είναι ερασιτέχνες, ηθοποιοί, εξαιρετικοί, ερασιτέχνες σεναριογράφοι και θεατρική συγγραφή εξαιρετική, ό,τι γίνεται εδώ, ο σκηνοθέτης ή τα παιδιά που κάνουν τα σκηνικά, όλοι είναι ένας και ένας. Και με μένα στο πλευρό σου δεν θα έχεις πράγμα να φοβάσαι στις αντικείμενες εκλογές. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο 19 Αυγούστου και συνεχίζονται ως και τις 24 Αυγούστου, με εκατοντάδες ανθρώπους να σπέβδουν καθημερινά στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Παζαβό! Ήθελα μρε και να γάτεχα. Τα δίσμα έχεις και σε έχουν βαλμένο, πάμε σαν να δουλέσεις. Αυτό.